Σε εξέλιξη είναι ακόμη η συζήτηση στη Βουλή. Το νομοσχέδιο ψηφίζεται μέχρι το βράδυ. Λογικά δεν πρέπει να περιμένουμε εκπλήξεις. Δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρχουν εκπλήξεις. Φαίνεται ότι θα συγκεντρώσει τους 153 η κυβέρνηση. Αλλά ακόμη και αν το πετύχει σήμερα, να μην ξεχνούμε ότι τα μεγάλα αγκάθια είναι μπροστά. Είναι το ασφαλιστικό, είναι το φορολογικό, είναι το αγροτικό αυτά τα τρία θέματα που θα τα βρει μπροστά της η κυβέρνηση αμέσως μετά τις γιορτές και μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου είναι αυτά που θα κρίνουν και τις πολιτικές εξελίξεις. Αν η κυβέρνηση, το επαναλαμβάνουμε για πολλωστή φορά, αλλά είναι ακριβώς έτσι, αν η κυβέρνηση καταφέρει και τα περάσει χωρίς απώλειες, τότε θα έχει αρκετό πολιτικό χρόνο στη συνέχεια για να εφαρμόσει το όποιο παράλληλο πρόγραμμά της. Παρότι αυτό που κατέθεσε χθε ως παράλληλο πρόγραμμα στη Βουλή, δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται στι προσδοκίε που προεκλογικά δημιούργησε η κυβέρνηση στου Έλληνε, μιλώντα για παράλληλο πρόγραμμα. Αν αντίθετα σκοντάψει στο ασφαλιστικό ή στο αγροτικό ή στο φορολογικό μετά τι γιορτέ, τότε θα μιλούμε πια για άλλα πολιτικά σενάρια, άλλου τύπου πολιτικέ διεργασίε.